να μπορέσουν να τις λειτουργήσουν με σκοπό την εξασφάλιση και της βιωσιμότητας αλλά και του χαμηλότερου κόστους για τους πολίτες τους. Σε ό,τι άλλο έχουμε να πούμε, νομίζω ότι όντως η Περιφέρεια Πλαγκουλήσου έχει ιδιαίτερα ζητήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων των απορριμμάτων. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε κατά καιρούς βρεθεί οι δήμαρχοι να αντιμετωπίσουμε και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η χωροθέτηση. Η χωροθέτηση σίγουρα για τους πολίτες και για τους αυτοδιοικητικούς έχει ένα επιπρόσθετο βάρος και μία επιπλέον ευθύνη. Γιατί είναι βέβαιο ότι κανείς δεν φέρνει τα απορρίμματα στην πόρτα του. Όμως η διαδικασία είναι ξεκάθαρη και εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι πλέον δεν μιλάμε για χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων, αλλά μιλάμε για μονάδες οι οποίες ουσιαστικά θα δίνουν και θα προκρίνουν την ανακύκλωση προσφέροντας και αρκετές θέσεις εργασίας, γεγονός που οι μικρές κοινωνίες, όπως είναι η Πελοπόννησο, τις έχει ιδιαίτερα ανάγκη. Σίγουρα ο ΦΟΣΔΑ είναι ένας θεσμός ο οποίος ουσιαστικά αντιμετώπισε κατά καιρούς, θα έχετε ακούσει, αρκετά προβλήματα, αρκετούς προβληματισμούς, όμως όπως και να έχει, με τις όποιες αντιλήσεις, οι ομόφωνες αποφάσεις ανέδειξαν ότι ο σκοπός των δημάρχων είναι ουσιαστικά να εκφραστούν όλοι οι δήμοι ξεχωριστά μέσα σε έναν γενικότερο περιφερειακό σχεδιασμό. Διάρκεια και υπήρξαν και ακόμα υπάρχουν για το πώς θα αντιμετωπίσει η κάθε μεγάλη μονάδα και ενώ ο Δήμος ή η ομάδα Δήμων το πρόβλημα αυτό το τεράστιο. Από την άλλη μεριά, η ανησυχία που υπήρχε στους δημάρχους, νομίζω ότι τώρα με την τροχιοδρόμηση αυτών των θεμάτων έχει πάρει πραγματικά το δρόμο που πρέπει να πάρει. Αυτοί που μπορούν να κάνουν την διαχείριση των απορριμμάτων και θα αναλάβουν και την ευθύνη γι' αυτό στους Δήμους τους θα το κάνουν. Από εκεί και πέρα, σαφώς και θα υπάρχει μια κεντρική διαχείριση, η οποία αυτή η κεντρική διαχείριση θα παίρνει ένα τμήμα απορριμμάτων από Δήμους, οι οποίοι ή δεν μπορούν, ή δεν θέλουν, ή δεν τα καταφέρουν, είναι πολύ λίγοι, ή δεν μπορούν να συνοηθούν. Αυτά τα πράγματα όλα ομαλοποιήθηκαν στο ΦΟΣΔΑ και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει ξεκινήσει την πορεία του. Εμείς, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, και βεβαίως τώρα με συγχωρείτε που εξατομικεύω, γιατί δεν μιλάω ως πρόεδρος της ΠΕΔ, εδώ σε αυτή τη συζήτηση ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ είναι αυτός που πρέπει να τα πει. Εγώ ως δήμαρχος θα μιλήσω. Εμείς έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Έχουμε φτάσει στις τελευταίες αδειοδοτήσεις και προχωράμε να κάνουμε την ενδιάμεση διαχείριση, την οποία εάν δούμε ότι στο τέλος της γραφής αποδίδει, είναι φθηνότερη, είναι συμφερότερη, είναι προσφερότερη, να τη συνεχίσουμε και μετά στην πορεία, χωρίς να μπορεί κανένας να μας απαγορεύσει να προχωρήσουμε όπως πρέπει και όπως δημοκρατικά θα πρέπει να τοποθετείται. Βέβαια, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι και θα ήθελα να το πω και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Είτε μέσα στο μικρόφωνο είτε εκτός μικροφώνου. Υπάρχουν και κάποιες κουτοπονηριές. Έτσι. Κάποιες κουτοπονηριές. Τα είχαμε κάνει με διαχείριση και τα πετάμε όπως είναι. Έτσι. Και έχουν γίνει στο παρελθόν. Και κάποιοι σημεοφόροι της κάθαρσης και της που διατείνονταν για διάφορα πράγματα, τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα του βέβαια αυτά, οι οποίοι στο τέλος τώρα μας έχουν προσβάλει με τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό λοιπόν, ή κάποιες εταιρείες οι οποίες βγαίνουν και μαζεύουν σκουπίδια και στο τέλος πάνε και τα πετάνε σε ένα χαρτάκι του Άργους. Ή τα πετάνε σε κανένα χαρτάκι της Κορινθίας ή σε κανένα χαρτάκι της Αρκαδίας. Πελοπόννησο έχει αναλυθεί ως ένα τεράστιο πρόβλημα βέβαια, αλλά και μία κόντρα εντός εισαγωγικών μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας κτλ. Θέλω εκ προημίου να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Δεν σκεφτόμαστε και δεν πρέπει και δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε αυτή τη λογική. Αυτό για το οποίο μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα, έχει καθαρά σχέση με τους πολίτες και με το περιβάλλον. Αυτό είναι το θέμα. Πάντα όμως, συντονιζόμενοι σύμφωνα με αυτά που η πολιτεία μας δίνει. Τι μας έχει δώσει λοιπόν? Μας έχει δώσει ένα εθνικό σχεδιασμό που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν, είναι δόκιμο σήμερα να τροποποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός. Δεν θα αναφερθώ σε θέματα ΣΔΙΤ ή οτιδήποτε,
Ας μιλήσω λοιπόν για μια κεντρική διαχείριση με τρεις μονάδες, όπως ήταν ο προηγούμενος σχεδιασμός. Σωστά είναι. Σωστά έγινε ο διαχωρισμός, σύμφωνα με το προηγούμενο πέρα. Σωστά γίνανε ό,τι γίνανε. Το θέμα όμως είναι ότι το 15, τέλη του 15, άλλαξε ο σχεδιασμός. Ένας νέος σχεδιασμός εθνικός. Εναρμονισμένος βέβαια και με αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβεύει. Άρα λοιπόν και ο καινούριος περιφερειακός σχεδιασμός πρέπει να είναι απολύτως εναρμονισμένος με τον εθνικό σχεδιασμό. Εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο ότι κατεβαίνει του καθενός ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέει άλλο ένας και άλλο άλλος. Και δεν υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχει ένα οξύμορο βέβαια ότι έχει γίνει ένας διαχωρισμός, έχει προκύψει ένα αποτέλεσμα που στο σύνολο του δεν εναρμονίζεται με τον καινούριο έδρα. Τι να κάνουμε. Τα αποτελέσματα δεν εναρμονίζουν. Τους στόχους που βάζει για το 2020 για την ανάκτηση ή υποθάψιμο του 26% ή του 50%, αυτά δεν επιτυχάνουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς ως υπεύθυνοι διαχειριστές των απορριμμάτων που είναι υπό το βάθμιο του διοίκηση και σε συνεργασία με την εθνοβάθμια να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, μας απασχόλησε πάρα πολύ και δημιούργησε και πάρα πολλές στριβές μεταξύ μας. Και καταλήξαμε όλοι σε κάτι πάρα πολύ σοφό νομίζω. Ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση στους 100.000 τόνους. Όχι κάτω από 100.000 τόνους, έτσι για να μπορεί και να είναι και βιώσιμη αυτή η μονάδα και αυτοί οι δήμοι που μπορούν και το επιθυμούν και έχουν δηλώσει ότι θέλουν να κάνουν το δικό τους, τη δική τους διαχείριση, θα κάνουν τη δική τους διαχείριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστούν και 100.000 τόνους. Από τις δηλώσεις που έχουν γίνει βάσει της μελέτης που έχει γίνει, αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν και θέλουν να πάνε σε μια κεντρική διαχείριση υπερβαίνει τις 120.000 περίπου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να στηριχτεί μια τέτοια κεντρική μονάδα. Και βέβαια, γιατί τα λέω αυτά, για να συμφωνήσω με την ΚΙΑ που βγήκε στις 30-12 που προβλέπει ότι μπορεί να γίνει και η κεντρική και η αποκεντρωμένη. Δεν προκρίθηκε κάτι άλλο. Γιατί οι απαντήσεις που άκουσα προηγουμένως από τα Υπουργεία των εγγράφων έχουν σχέση με έναν πέσδα που αρχικά πήγε και από αυτού απάντησε το Υπουργείο που στην πορεία με απόφωνη απόφαση ο ΦΟΣΔΑ διόρθωσε και συμπλήρωσε. Αυτό είναι το πέσδα. Εμείς αυτό θέλουμε. Ο περιφερειακός και ο ΠΕΣΔΑ ο καινούριος να είναι απολύτως εναρμονισμένος με τις ομόφωνες αποφάσεις την 3 και την 4 που έχει λάβει ο ΦΟΣΔΑ.